υπήρχε δηλαδή για εσάς, ο καθένας θεωρώ ότι μπορεί να έχει και διαφορετικό, κάποιον αντίπαλο από τους μαχητές που όποτε τον είχατε έλεγες λιγάκι, τι θα γίνει. Ναι. Εγώ δεν είχα άγχος για κανέναν αντίπαλο, είχα πάντα άγχος για την πίστα. Ναι. Μόνο δηλαδή... την πίστα. Δηλαδή, τραγουδιστής, ξέρεις. Να τελειώσει το αγώνισμα για να βγεις. Να τελειώσει το αγώνισμα. Εάν το καταφέρω, αν μπορώ να ταιριάξω, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό, 80% από ό,τι έχουμε παίξει εκεί, μη σου πω και παραπάνω, έπρεπε να σκύψεις, να τρέξεις, να προσπεράσεις, να επιδείξεις. Δεν ήταν δύναμη ή κάτι το οποίο πήγαινε αργά. Ήθελε αντοχές, ήθελε ευελιξία, ήθελε πράγματα τα οποία δεν τα είχα εγώ μπαίνοντας στο παιχνίδι. Τα παίξεις πήρε... σιγά σιγά χάνοντας και τα κιλά. Τέσσερις μήνες πέρασαν. Θέλω να μου πεις πού έγινες καλύτερος χάνοντας τα κιλά. Έγινες πιο ευλίγης, ας πούμε, έγινες πιο γρήγορος. Ναι, πιο γρήγορος, πιο πολλές αντοχές, πιο γρήγορος. Λίγο πιο ευλίγης, όχι τόσο πολύ. Mm-hmm. Πολύ καλύτερη ισορροπία έχεις. Ισορροπία. Όχι, έγινες πολύ καλύτερος σε όλα. Θα στα πω γιατί μάλλον ντρέπεται. Τι λέγε. Όχι, έγινε πάρα πολύ καλύτερο. Στην αρχή λέγαμε ότι το δίνει αργή κίνηση. Στην αρχή δεν μπορούσε να τρέξει. Έτσι, θα σα δείξω το άθλημα. Αλλά μετά έγινε κανονικός όπως ήταν όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι έπαιζε κάποιος με τον Μπό και έλεγε ότι θα κερδίσει σίγουρα. Κατά τη γνώμη σου, από όλους τους παίκτες που μου περάσει μέσα από το Survivor και από την ομάδα των μαχητών και των διασύμων, ο Μπό είναι εκείνος που έχει τη μεγαλύτερη εξέλιξη. Ρέση, μπορεί να αλήθεια ότι έχει θέμα με το νερό. Έτσι νόμιζε. Θα απαντήσω και σε αυτό. Έτσι νόμιζε. Μα έλεγε συνέχεια. Γιατί με φέρατε εδώ. Συνέχεια μα έλεγε ότι αν έχει νερό δεν θέλω να παίξω, δεν το έχω πολύ. Κάποια στιγμή αναγκάστηκε να παίξει και ήταν κανονικό. Και κολυμπάει. Κανονικό δεν ήταν. Κανονικό δεν ήταν. Τι θέμα με το νερό. Νόμιζε ότι δεν μπορεί να κολυμπήσει ενώ κολυμπάει κανονικά. Δεν έχω βουτήξει ποτέ σε νερό που δεν πατάω. Πρώτη φορά το έκανα στο Survivor αυτό το πράγμα. Εντάξει, εκεί πέρα δεν είναι και. Το βάθος πόσο είναι, Σε πισίνα έγινε αυτό. Ναι, πόσο βάθος, ναι. Δεν ξέρω πόσο είναι, δηλαδή μην έφτασε μέχρι κάτω. Εντάξει, είχε. Να, ήταν 2,5 μέρα το πιο βαθύ. 3, ας πούμε, εκεί με τις τσουλίθρες ήταν λίγο πιο βαθιά. Ναι, και επειδή δεν ήθελα να φάμε άλλο πέναλτι, είχαμε ήδη με τη Λάουρα κάποια προβλήματα με το ύψος και με τέτοια. Έπρεπε να μπω. Δηλαδή, πρώτη φορά στη ζωή σου το αντιμετώπισες εκεί πέρα, στο αγώνισμα, με τις κάμερες. Δεν υπήρχε περίπτωση στη ζωή μου να μπω σε νερό που δεν πατάω. Ήξερα ότι ξέρω να ψιλοκολυμπάω από εδώ μέχρι εκεί, ας πούμε, να κάνω τέτοια. Αλλά δεν έχω πατήσει ποτέ. Και μετά, ξέρεις, όταν έμπαινα, του λέγα, εμένα θα κοιτάς τα μάτια σου, ό,τι είναι εκεί γύρω, τα μάτια σας πάνω μου και τέτοια. Αυτό γιατί, από πού έχει προκύψει αυτή η φοβία? Νομίζω... Από πιτσιρίκο όταν ήμουν να με είχε πετάξει μια φορά ο πατέρας μου μέσα έτσι για αστείο και το είχα πάρει στραβά. Αλλά νομίζω, δεν είμαι και απόλυτα σίγουρος. Τώρα το έχεις ξεπεράσει σίγουρα. Αυτό ήθελα να σε